6 χρόνια, μόλις αρχίσαμε εδώ στην Ακαδημία, σε προσπαθήσα, στόχο μας είχαμε ένα μακροχρόνιο πλάνο ώστε να μπορέσει να αναγεννηθεί ο Αχιλλέας, να αναβιώσει, να έχουμε αναβίωση του Αχιλλέα. Πράγμα το οποίο πετύχαμε μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό. Η επιμονή, η υπομονή, η σωστή δουλειά με προπονητές οι οποίοι είναι σπουδασμένοι με τα πτυχία τους, με τα, και οι περισσότεροι με τα αλφα κατηγορίας. Αρχίσαμε με 20 παιδιά και είμαστε σε μια θέση τώρα στην πέραν των 160 παιδιών. Ο Αχιλλέας βασικά δραστηριοποιείται από τα under 8 και μετά. Έχουμε παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 8, 8 με 10 και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε να τους δώσουμε μια καλή βάση στην Ακαδημία για να μπορέσουν να προχωρήσουν στα αγωνιστικά τμήματα. Έχουμε μια καλή ομάδα από προπονητές με την οποία έχουμε αρκετά καλή συνεργασία. Προσπαθούμε μέσα από το μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε να υπάρχει μια συνέχεια μέσω της Ακαδημίας, στα αγωνιστικά τμήματα, όπως είπα. Οι προπονητές μας είναι ο Σωτήρης ο Κυριάκου, ο Γιώργος Οντεολίδης, ο Κυριάκος Ιαγκουλής και εγώ. Δραστηριοποιούμε όλα τα τμήματα στο Αχιλλέα Ανακλείου, εκτός από τα under 18 των γυναικών και τις γυναίκες. Εντάξει, η προσπάθεια μας είναι να καταφέρουμε στο άμεσο μέλλον να καταφέρουμε να φέρουμε αποτελέσματα όσον αφορά το εμψυχό υλικό. Δηλαδή να καταφέρουμε μέσα από τις ομάδες μας να ενισχύσουμε την αντρική ομάδα και κάθε επέκταση, αν είναι δυνατόν, και την εθνική ομάδα. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να είμαστε μεταξύ των πρώτων τριών ομάδων στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της ανάπτυξης. Στο εφηβικό, στους κάτω 16, κάτω 14, στα κορίτσια και η δουλειά συνεχίζεται. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο. Τόσο είναι ο στόχος μας πριν αρχή. Η στόχη, όπως σας είπα, είναι να καταφέρουμε στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να επαντρώσουμε την αντρική ομάδα και κατ' επέκταση την εθνική ομάδα ανδρών. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εδώ με τα παιδιά, ειδικά με τα πιο μεγάλα τμήματα εφήβων και παιδών. Η προσπάθεια είναι καθημερινή, τα παιδιά είναι καθημερινά στις προπονήσεις. Προσπαθούμε μέσα από το μοντέλο που έχουμε αναπτύξει με τον κόσμο των κυριακών του Γιαγκουλή να τους προσφέρουμε αρκετά καλό επίπεδο προπονήσεων. Και με τον τρόπο πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα καταφέρουμε να έχουμε αυτόν τον στόχο που σας είπα. Αν καθίσετε σε ένα παιχνίδι των κάτω των 18, θα δείτε 200 άτομα στην κερκίδα. Εγώ βάζω τη φαντασία μου να σκέφτομαι. Εάν πάμε στην πρώτη κατηγορία, στέγει με 2 ξένους. Τους είναι ο στόχος μας και έτσι ο Αχιλλέας έγινε μεγάλος, διότι έρχονταν στην περιοχή μας να δουν το φίλο τους που να παίζει μπάσκετ, να δουν το συγγενή τους, να δουν τα παιδιά τους. Δεν είμαστε μια περιοχή η οποία θα έρθουν να δουν τους Αμερικάνους να παίζουν μπάσκετ, να παίζουν 5 ξένοι, δεν έρθουν οι καμακλώδες να τους δουν. Αυτόν είμαι σίγουρος, αν πάμε με 5 ξένους θα αποτύχουμε. Εμείς πρέπει να δούμε τα παιδιά μας να παίζουν για την ομάδα του Αχιλλέα και εγώ είμαι βέβαιος για το μέλλον. Φτάνει να υπάρχει υπομονή από όλους. Από τον καιρό που θυμούμαι εγώ τον Αχιλλέα, όταν ήμουν και εγώ παλαιότερα παίχτης του Αχιλλέα Ανακλείου, πάντα επαντρώναμε τις εθνικές ομάδες. Υπήρχε αυτό το στοιχείο του να βοηθάμε στον άλλον. Πάντα στον Αχιλλέα υπάρχει αυτό. Και μέσα από τις ακαδημίες μας ο κόσμος έρχεται κοντά, βοηθά το σωματείο όπως μπορεί και σε κάθε πόστο που μπορεί. Ο κόσμος αγκαλιάζει το σωματείο, αλλά δυστυχώς λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να κάνουν και μεγάλα πράγματα. Ελπίζοντας στο μέλλον και με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων που είναι κοντά στο σωματείο αυτή τη στιγμή, να καταφέρουμε να φέρουμε τον Αχιλλέα εκεί που του αξίζει.
Το άθλημα του μπάσκετ είναι ένα άθλημα εντυπωσιακό. Ένα άθλημα το οποίο μπορεί να το κοινωνικοποιήσει ένα παιδί, να τον εντάξει σε μια ομάδα, να γίνει φίλος με τα παιδιά πρώτα, να μίσει το άθλημα δεύτερο και τρίτον αν έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει, να γυμναστεί και να αποφύγουν, αυτό είναι για τους γονείς, τις δύσκολες καταστάσεις, τις δύσκολες προκλήσεις που έχει η κοινωνία μας σήμερα. Στον Αχιλλέα είμαστε μια κλειστή κοινωνία, η οποία δουλεύει ο ένας για τον άλλον. Άμα έρθει ο παιδιούς εδώ, είναι πλήρως ελεγχόμενο όσον αφορά και τον μπάσκετ και εκτός του γήπεδο. Και δίνουμε πάντα τον καλύτερο μας σε αυτό. Μόνο όταν έρθουν εδώ θα καταλάβουν πόσο σκληρή δουλειά και επίμονη δουλειά γίνεται. Έχω αρχίσει από μικρός να παίζω μπάσκετ εδώ και είναι Αχιλλέας με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτύξω τις ικανότητές μου και σίγουρα μου έδωσε πολλές ευκαιρίες. Για μένα μπάσκετ είναι τρόπος ζωής, είναι μια καθημερινότητα η οποία δεν σταματάει. Η προπόνηση, η διατροφή, βέβαια σε συνδυασμό με τα μαθήματα είναι λίγο δύσκολο, αλλά σαν αθλητές πρέπει να τα καταφέρνουμε. Ο Αχιλλέας Κάι Μακλείου είναι ένα ιστορικό σωματείο. Έχει κερδίσει πολλά τρόπαια, αλλά πέρα από αυτό έχει και πολύ κόσμο. Το μπάσκετ για μένα σημαίνει πολλά. Το χόμπι μου παίζω από μητσής, αρέσκει μου. Ο Αχιλλέας για μένα σημαίνει πολλά. Έμαθε μου τι σημαίνει μπάσκετ, πώς να παίζω, τι να κάνω. Έχει από μητσής μη δύσκολα μέσα στο Κάι Μακλείου. Ακούω πολλά για την ομάδα και προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Η δική μου στόχη είναι να φτάσω σε ένα επιθυμητό επίπεδο δουλειάς, ώστε να μπορέσω κάποια στιγμή, αν τα καταφέρω, να παίξω στην πρώτη κατηγορία. Θέλω σίγουρα, αν τα καταφέρω, να είμαι σίγουρος ότι από θέμα δουλειάς ήμουν εντάξει, είτε τα καταφέρω είτε όχι. Θα έλεγα σε κάποιους φίλους μου να επιλέξει το μπάσκετ, γιατί πρώτον μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι σωστά, γιατί ακολουθείς κάποιους κανόνες που θέτει ο προπονητής η ομάδα και δεύτερον μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι με τους συμπαίχτες σου. Είναι το πιο βασικό, γιατί θα έχεις και κάποιον συνάνθρωπο δίπλα πάντα στη ζωή σου. Εντάξει, και και για μένα το μπάσκετ προσωπικά είναι όταν μένω στο γήπεδο νιώθω ελεύθερος. Μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματα. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί άμα κάνεις κάτι που δεν αγαπάς, δεν το κάνεις σωστά. Σε κάποιον συμμαθητή μου θα έλεγα ότι το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο παρουσιάζει καθημερινά μια κοινωνία, μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είμαστε μια οικογένεια και ό,τι και αν συμβεί το ξεχνάμε την ίδια στιγμή και συνεχίζουμε. Ο αγαπημένος μου Κύπριος καθοσφαιριστής είναι ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Είναι ο coach μου στο σχολείο, ξέρω τον πολλά καλά, είμαστε και φίλοι. Ο αγαπημένος μου ξένος είναι ο LeBron James, επειδή είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου. Ο αγαπημένος μου Κύπριος καθοσφαιριστής είναι ο Νίκος Τυριανού. Γιατί παρόλο το μπάσκετ που ξέρει, παρόλο που μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ, τον έχω δει και από κοντά, που ήρθε προετοιμασία στον Άρη, που ήταν ωραίο αίσθημα να έχεις κάποιον να δεις από κοντά, να κάνει προπονήσεις σε μια μεγάλη ομάδα. Και ο αγαπημένος μου ξένος καθοσφαιριστής είναι ο LeBron, γιατί με αυτόν έχω μεγαλώσει. Ο αγαπημένος μου Κύπριος καθοσφαιριστής είναι ο Βασίλης Κούνας, διότι μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο παίζει. Ο αγαπημένος μου Έλληνας παίκτης είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης, μεγάλος εγκέφαλος και εξαιρετικός σε ό,τι έκανε.